Νέα προκλητική συνέντευξη σε γερμανικό διαδικτυακό μέσο του καθηγητή Heinz Richter προκαλεί θύελλα αντιδράσεων. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Richter ισχυρίζεται πως η Ελλάδα δεν έχει πλέον το δικαίωμα στις γερμανικές αποζημιώσεις, καθώς το 1949 οι Έλληνες όπως και άλλοι μαχητές της Δυτικής Ευρώπης έλαβαν την κατάλληλη αποζημίωση. Αυτή λοιπόν η συνέντευξη, κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από την ουσία του πράγματος. Και η ουσία του πράγματος δεν είναι μόνο η συνέντευξη. Είναι ότι εγώ δεν θυμάμαι άνθρωπο, διαψεύσετε με εσείς που είστε δημοσιογράφος στην Κρήτη, να έχει εξεγείρει εναντίον του το λαϊκό ανάθεμα τα τελευταία χρόνια όπως το εξήγηρε ο κύριος Ρίχτερ. Κάθε απάντηση του κυρίου Ρίχτερ στην ερώτηση του δημοσιογράφου προκαλεί την λαϊκή οργή των κριτικών και όχι μόνο. Οι Γερμανοί στρατιώτες πυροβόλησαν εκατοντάδες Έλληνες άνδρες στα Καλάβρη. Τα γυναίκες και παιδιά διέφυγαν μόνο από το λουτρό αίματος επειδή ήταν αρκετά τυχεροί για να ξεφύγουν. Η σφαγή θεωρείται σωστά ως έγκλημα πολέμου. Ναι, αλλά υποστηρίζω ότι πρέπει να σημειώσουμε πως ο πόλεμος έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και από τις δύο πλευρές. Οι αντιστασιακοί είχαν σκοτώσει στο παρελθόν περίπου 60 αιχμαλώτους πολέμου και άρα ανυπεράσπιστους Γερμανούς στρατιώτες. Οι αντάρτες δέχτηκαν ότι οι πολίτες πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Οι Γερμανοί είδαν τέτοιες ενέργειες όπως τα Καλάβρητα ως αντίπεινα που καλύπτονται από τον στρατιωτικό νόμο. Οι γυναίκες και τα παιδιά έμειναν εκτός. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι θα έπρεπε να σιωπά τον Ιούνιο, το κάθε καλοκαίρι ο κύριος Ρίχτερ που έχουμε τις επαιτίους των ολοκαυτωμάτων και των σφάγων. Η χρονική στιγμή της συνέντευξης γίνεται ακόμα πιο προκλητική καθώς συμπέφτει με το ολοκαύτωμα της Σκανδάνου. Ένσταση. Στα Καλάβρητα, για παράδειγμα, οι Γερμανοί ήθελαν επίσης να σκοτώσουν γυναίκες και παιδιά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όμοιροι ήταν μόνο άντρες. Η πρόκληση του Ρίχτερ πάει ένα βήμα παραπέρα. Όταν ερωτήθηκε για τον Μέρτεν, βλέπω τα πράγματα διαφορετικά με βάση διεξοδικές ιστορικές μελέτες. Ο Μέρτεν βοήθησε τους Εβραίους ακόμη και πριν ξεκινήσουν οι απελάσεις, επιτρέποντας σε μια μεγάλη ομάδα να δραπετεύσει στην Ιταλική ζώνη κατοχής. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν πολλοί αντίθετες ερευνητικές απόψεις για τον Μέρτεν. Αλλά το γεγονός είναι ότι ταξίδεψε στην Ελλάδα το 1957 και συνελήφθη. Τα λεγόμενα ερευνητικά αποτελέσματα στο Μέρτεν δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα. Τελικά καταδικάστηκε ως εγκληματίας πολέμου. Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής πρόσφερε στον γερμανό καγκελάριο Κόντραντ Αρντενάουερ να αφήσει τον Μέρτεν να τρέξει εάν η Γερμανία πληρώσει αποζημιώσεις. Ο Μέρτεν ήταν ουσιαστικά όμηρος με τον οποίο μπορούσε να εκβιάσει πληρωμές αποζημίωσης. Επειδή είμαι εγγόνι εκτελεσμένων, απαξιώ να απαντήσω οτιδήποτε. Απαξιώ στην κυριολεξία, ως απόγονος εκτελεσθέντων. Και ο πατέρας μου 9 ετών και με καμένο το σπίτι μας. Να πάει να μπιπ ο κύριος Ρίχτερ. Σταθακόπουλος Δημήτριος, απόγονος εκτελεσμένων Καλαβριτινών και από τις δύο του μεριές.